τον γύρο κοινοτήτων για το ζήτημα με τους παράτυπους μετανάστες. Πάμε στην Πάφο, στην ανταποκρίτρια μας, την Μίλιτσα την Πολεμίτου, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίλιτσα, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Πάφο. Σε εκτός ελέγχου εξελίσσεται η αντίδραση κατοίκων της Φλόρακας εναντίον της εγκατάστασης και διαμονής αλλοδαπών μουσουλμάνων και παράνομων μεταναστών στο χωριό τους. Η νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο κέντρο του χωριού εκτυλίχθηκε σε πορεία προς το συγκρότημα Σεν Νίκολας, όπου εκεί διαμένουν ακόμα Σύριοι και Αφρικανοί. Ενώ η πορεία ξεκίνησε ειρηνικά, αλλοδαποί Συριακής καταγωγής ανέβηκαν σε τεράστιες υποστατικών και από εκεί προκαλούσαν τους διαμαρτυρόμενους με χειρονομίες υβριστικές, προκαλώντας την οργή ανάμεσα στους διαμαρτυρόμενους. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξαν και μεμονωμένες συμπλοκές και ελαφρύς τραυματισμοί προσώπων και από τις δύο πλευρές. Η επέμβαση των ανδρών αστυνομικής δύναμης που βρισκόταν στην περιοχή και η οποία ενισχύθηκε στη συνέχεια με άνδρες της ΜΑΣ απέτρεψε την επέκταση των επεισοδίων. Μετά την αποχώρησή τους από το συγκρότημα, οι αδιαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς τον κεντρικό δρόμο της Χλώρακας, όπου εκεί σημειώθηκαν πάλι πετροβολισμοί με τους λαθρομετανάστες αλλά και υβρισίες μεταξύ τους. Από την οργή μικρής ομάδας από τους διαδηλωτές δεν ξέφυγαν και οι δημοσιογράφοι, τους οποίους εξύβρισαν ιδέα και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους. Αυτή την ώρα μικρές ομάδες νεαρών και άλλων προσώπων περιφέρονται στους δρόμους του χωριού με την αστυνομία να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις τους για αποτροπή νέων επεισοδίων. Ωστόσο όμως τα επεισόδια αυτά δυστυχώς συνέβησαν. Ναι. Δεν έχουν αποτραπεί, αφού αυτή τη στιγμή που μιλάμε 150 περίπου νεαροί επιδίδονται σε πετροβολισμούς κατοικιών και υποστατικών όπου διαμένουν Σύριοι στον κεντρικό δρόμο Γρίβα Διγενή στη Χλώρακα. Ενώ σε κοντινό σημείο προς την παραλιακή περιοχή βρίσκονται συγκεντρωμένοι Σύριοι και Αφρικανοί εφοδιασμένοι με πέτρες και ρόπαλα και επιτίθενται σε αυτοκίνητα. Εμπόλεμη ζώνη, Μίλιτσα, αυτό μας περιγράφεις τώρα. Μια εμπόλεμη ζώνη εκεί στις κοινότητες της Χλώρακας. Μας λες ομάδα νεαρών αυτή τη στιγμή επιδίδονται σε πετροβολισμό. Άλλοι βρίσκονται ταμπουρωμένοι αλλοδαποί αλλού, κρατώντας στα χέρια τους και αυτοί πέτρες έτοιμοι για μάχες. Η αστυνομία πού βρίσκεται, Μίλιτσα, ακριβώς? Σε αυτή την η αστυνομία παρακολουθεί αυτή τη στιγμή τα γεγονότα. Δεν είδαμε καμία επέμβαση από πλευράς αστυνομίας στο σημείο αυτό. Είναι στην περιοχή. Δεν ξέρω τι και γιατί οδηγίες αναμένουν. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί η νύχτα. Μάλιστα. Μίλιτσα, για οτιδήποτε θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τις δηλώσεις των κατοίκων της περιοχής. Αν έρθουν τα μέτρα του ανθρώπου, σημαίνει έχουμε πρόβλημα. Πρώτα καταλάβετε. Εκείνε να πάνε οι μαύροι, οι κίτρινοι, οι κότσινοι, οι γυμνοί μες στη θάλασσα. Πάνε μωρά, πάνε γυναίκες. Όπως τους έγνησε εμάς να κάνουν μπάνιο. Στο δεν ήταν που να είναι. Τα μες στο κημητήριο εψές, εκλέψαν άλλο σπίτι. Ήταν η κοπέλα μέσα με το μωρό, εκλειώθη μέσα στο δωμάτιο της πολίτης. Γιατί πρέπει να κάνουμε πλέον εμείς. Δεν μπορούμε να μείνουμε σπίτι μας πλέον. Αυτή η κατάσταση εξέφυγε. Δεν είναι μόνο στα διαμερίσματα που ξέρετε όλοι το πρόβλημα που έγινε η κατάληψη, έγινε και σε ιδιωτικά σπίτια. Την άτυπη σύσταση Συμβουλευτικού Σώματος που θα ενημερώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για θέματα βίας στους αθλητικούς χώρους εξήγηλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Διαβεβαίωσε ακόμη πως έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Ωστόσο, η Συντεχνία Ισότητα καταγγέλει πως δεν έχει υλοποιηθεί κανένα.